Χρόνια τώρα ψάχνω για δουλειά. Πάω, χτυπάω πόρτες, μ' απάντηση καμενιά. Όσο κι αν πονάει η δόλια μου η καρδιά, θα πάω εκεί, μάνα μου, αχ, στη ξενιτιά. Στην Αυστραλία φεύγει ο κόσμος να σωθεί. Στην Αυστραλία εκεί πάει την τύχη του να βρει. Στην Αυστραλία εκεί που ζουν τα καγκουρό. Παίρνω μια βαλίτσα, δύο αλλάξιες. Ανάβω ένα τσιγάρο και τραβάω δυο ρουφιξιές. Όνειρα που μείναν μέσα στο μυαλό, τα αφήνω εδώ, μάνα μου, πάω στο καλό. Ποτέ μου δεν κατάλαβα γιατί πατρίδα μου κατάντησες εσύ. Μια χώρα ξένη για τα παιδιά σου, πάντοτε άδεια η αγκαλιά σου. Το πήρα απόφαση, παύλα και τελεία. Μάνα μου, φεύγω στην Αυστραλία. Μετά το δύσκολο, πολύ θλιβερό επεισόδιο που παρακολουθήσαμε στην τηλεόραση μεταξύ του εκπροσώπου της Χρυσής Αυγής, του Ηλία Κασιδιάρη και της Λιάνας Κανέλη και της κυρίας Ντούρου, τα περιστατικά με χαστούκια, νερά και καυγάδες βλέπουμε ότι πληθαίνουν. Ένα τέτοιο περιστατικό συνέβη και μέσα στο αεροπλάνο. Δύο τύποι οι οποίοι μετανάστευσαν στην Αυστραλία δημιούργησαν ένα πολύ σοβαρό επεισόδιο και μία ηλικιωμένη κυρία είναι εδώ κοντά μας, η κυρία Αφροξυλάνθη, είναι το όνομά της, είναι εδώ κοντά μας για να μας το καταγγείλει. Ελάτε, κυρία Αφροξυλάνθη. Καλώς ήρθατε. Καθίστε, κυρία Αφροξυλάνθη, μου καθίστε. Γεια σου, κόρη μου. Θα μας τα πείτε σε λίγο, συνέβη ένα τραγικό περιστατικό. Εγώ μέσα στο αεροπλάνο είχα μπει για την Αυστραλία. Μη μας τα πείτε ακόμα, να έρθουν και οι υπόλοιποι καλεσμένοι, παρόντες στο περιστατικό και συμμετέχοντες επίσης. Ο Νόντας, επίσης ο Νόντας ήταν στο επεισόδιο παρόν, αυτόπτης μάρτυρας. Δεν ξέρω αν είναι φίλος ή φίλος. Και ο θήτης, αυτός που καταγγέλλεται ότι σας κακοποίησε, αν δεν απατώμε, ο Μάκης. Ο Μάκης είναι κοντά μας. Εδώ, πάλι εδώ. Καλησπέρα, κυρία Ταντιάνα. Καλώς ήρθες, Μάκη. Συγγνώμη, έχω να αντίξει τα μάτια να νευριάζω. Φορτώνω. Συγγνώμη, δεν θα παραμείνει καθόλου τη διάρκεια της κουβέντας, αλλά άμα φορτώσω τώρα από την είδα. Δεν έκανα τίποτα. Τι τραβιέσαι. Τι τραβιέσαι να πούμε. Μην νευριάσω, μην νευριάσω. Νόντα. Εμείς είμαστε φιλαράκια, μην πάρω ανάποδες τώρα, εντάξει. Εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα, δεν χρειάζεται σήμερα. Είμαστε στην τηλεόραση. Να ρωτήσω, τι συνέβη, κυρία. Κυρία Αφροξυλάνθη, τι συνέβη ακριβώς. Κοπέλα μου, εγώ μπήκα στο αεροπλάνο για την Αυστραλία και δέχτηκα επίθεση
από τον ανάγωγο αυτό νεαρό. Ναι, στα καλά καθούμενα, έτσι, στα καλά καθούμενα, ε. Τι είμαι? Αλλά κάθε γιατί. Να δεν βρω νούμερο. Όχι, 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 όχι. Εντάξει, άντε. Ποιο ήτανε το θέμα, ποιο ήτανε το πρόβλημα, κύριε Αφροξυλάνθη? Εγώ ήσυχα καθόμουν στη θέση μου, ναι, ναι, κύριε Τατιάνα μου. Ναι, ναι. Και αυτός ο ανεδέστατος σηκώθηκε κάποια στιγμή και με περιέλουσε. Σας περιέλουσε. Ένα χέρι, δεν την πέρασα δεύτερο. Ένα γιατί ρε νούμερο, πες γιατί σε περιέλουσε. Αλλά καθίσε ανεδέστατε. Όχι, 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 όχι. Με κατάβει, με κατάβει, με κατάβει. Όχι, 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 όχι. Τίποτα άλλα, τελειώσω και οι μπαταρίες και θα γυρίσω μετά, έτσι. Είμαστε τηλεόραση τώρα, έλα. Δεν το ξέρω, αλλά... Την μπορώ να το... Το ότι είσαστε στην τηλεόραση δεν σας τούει καθόλου. Δεν τούει καθόλου και αδαντιάρα, μην πάρουν τώρα. Εντάξει. Όχι, όχι, όχι. Σας πω τι έγινε, έτσι, μπράβο. Ναι. Πήγαιναμε τον Νόντα και γνωρίστηκαμε τον παλικάρι. Στην Αυστραλία για δουλειά, όπως πολλοί Έλληνες, έτσι. Μιλάγαμε, πεταγόταν η κυρία από εδώ, έλεγε τα δικά της. Τι έλεγε? Έλεγα εγώ, ωραίο μωρό αυτό. Ποιο? Για την αερόσυνοδό. Έλεγε αυτή, το ξέρω. Και καλά, ευχαριστώ πολύ. Μα ναι, την έπεφτε με λίγα λόγια. Κάποια στιγμή έκανε ζέστη. Το παλικάρι έβγαλε το μπλουζάκι. Και λογικό είναι τέτοιο κορμί. Το βγάζει το μπλουζάκι. Ναι. Του χυμάει. Του χυμάει και του κάνει κάτι με τη γλώσσα. Κάτι τέτοια που κάνει. Για, τι του κάνει, για δείξε. Άρα καθίσεις ανάγωγε. Τι του κάνει, για δείξε. Να, ο νεαρός θύχτηκε γιατί είναι οικογενειάρχης. Μου είχε εξηγήσει εμένα ότι έχει τρία παιδιά. Πάει στην Αυστραλία να κάνει μια δουλειά της προκοπής. Ναι. Και άρχισε το... η μαντάμ, ναι, καθόταν από πίσω του. Οπότε έβαζε το χεράκι σιγά. Κατά τον είδε και έτσι μαύρο. Όπως είναι, σου λέει νοπίου. Ιθοποιού. Λέω ψέματα. Αλλά κάτι ανέσχεται. Αλλά δεν βρει νούμερο. Όχι, όχι. Όχι, 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 όχι. Ήρθε μισέ με λίγο στο αργό, ρε. Κατάλαβες και δεν τελείωσε εκεί, δεν έβαλε μυαλό η κυρία. Δεν έβαλε μυαλό, χωνότανε. Παρακάτω, ξέρετε πώς το κάνεις. Ώστε έτσι έγιναν όλα. Ναι, έτσι ακριβώς. Να ρωτήσω κάτι. Και δεν ρωτάτε, να ηρεμήσω λίγο γιατί... Επειδή... έχει χαλάσει όλος ο προγραμματισμός τώρα, τα χεράκια, τα μάτια, δεν βλέπει τίποτα, δεν βλέπει τίποτα. Τι καλάτε ένα νούμερο. Όχι, 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 όχι. Συγγνώμη, επειδή εσύ κάνεις το όχι, όχι, εγώ τι πρέπει να κάνω? Ναι, ναι. Μήπως πρέπει να μείνω Πάκης. Ακριβώς. Ναι. Πάμε πάλι. Πάμε. Τι σου έκανε δηλαδή. Τι μου έκανε. Πώς τι έκανε στην γλώσσα. Τι είπε ο Λερμανός. Όχι, 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 όχι. Κύριε Παπλοπούλου. Όχι, 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 όχι. Έχει χάρη που μπήκε στη μέση. Έχει χάρη που πήρε θέση. Κύριε Παυλοπούλου, Στεφανίδου. Αλλιώς θα τρώει κι άλλες. Κοιμάται για κοίτα, ρε. Γιόγκα. Κατάλαβες, μας έπαιξε στα κανάλια να πούμε. Πιες και το τίχνο τώρα. Και εσείς ήρθατε από την Αυστραλία για να ψηφίσετε. Πηγαίναμε στην Αυστραλία, Τατιάνα μου. Α, πάτε Αυστραλία. Ναι, ναι. Πάτε. Γιατί εγώ φαντάστηκα ότι ήρθατε για να ψηφίσετε. Ναι, γιατί θα έρθε. Και θα δει γιατί θα έρθε. Τη θα κουμπίσει να έρθει να ψηφίσει. Εσείς επειδή φοράτε κόκκινα, δεν. Ναι. Τυχαίο είναι. Ή έχει κάποια σχέση.
Να πάτα τώρα. Τι να πεις, ρε, νούμερο, τι να πεις. Όχι, 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 όχι. Είμαστε στην τηλεόραση. Ναι, αλλά και έχω κάνει μπαλέτο. Λοιπόν, επειδή η εκπομπή δεν γίνεται έτσι, πολύ επεισοδιακή, και επειδή ευτυχώς εσείς ρίξατε γύρω στις 8 φορές καστούκια, άρα θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη τηλεθέαση. Ναι, εννοείται. Θέλετε κι άλλη μία. Τι είπε, δεν είναι. Όχι, 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 όχι. Σταμάτα, δεν κουράξεις. Νομίζω ότι είχαμε με επάρκεια την τηλεθέαση που χρειαζόμαστε σε αυτή την εκπομπή. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα που παρουσιαστήκατε. Ναι, να είστε καλά. Και θα συνεχίσουμε. Τι καλά να είσαι έτσι. Θα συνεχίσουμε, παρακαλώ, πάρα πολύ με το διαγωνισμό. Έχουμε 20.000 ευρώ. Όχι, όχι. 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 Μην κοιτάσαι την νούμερο. 20.000 ευρώ μετρητά. Θα πάρει αυτά. Θα τα πάρει ένας τηλεθεατής. Βλέπεις μόνο. 90-11-51-51-51. 20.000 ευρώ μετρητά. Από μας για σας, 90-11-51-51-51. Καλή τύχη, λατρεμένοι τηλεθεατές, και συνεχίζουμε. Πάτε τώρα. Δεν θα πάρει άλλο και λίγο. Όχι, 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 τώρα πάτε τη λέξη. Όχι, 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 όχ